Λίγα λεπτά πριν πέσει νεκρή από τα πυρά του όπλου του εν διαστάσει συζύγου της, η 36χρονη είχε καλέσει στο τηλέφωνο την αστυνομία. «Είμαι η Αρετή. Έχει όπλο, θα με σκοτώσει». Πριν προλάβει η γυναίκα να δώσει όλα τα στοιχεία και το σημείο στο οποίο βρισκόταν, η κλίση διακόπτεται. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί αναζήτησαν στα ψηφιακά αρχεία ταυτοτήτων και σε αρχεία δικογραφιών τα στοιχεία της γυναίκας, εντοπίζοντας το τηλέφωνο επικοινωνίας και τη διεύθυνση κατοικίας της. Άμεσα πλήρωμα περιπολικού κινήθηκε προς την κατοικία της, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούσε επανειλημμένες κλήσεις προκειμένου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες, ωστόσο ουδής ανταποκρίθηκε. Σοκαρισμένη από τη νέα γυναικοκτονία παραμένει η τοπική κοινωνία της Αμφιλοχίας. Το χειρότερο που μπορούσαμε να ακούσουμε, αυτό ήτανε. Κρίμα σε κοπελίτσα που έχει δύο αγόρια. Δεν είχαν δώσει δικαιώματα στο κοινό έξω, στο ευρύ. Τώρα το τι γίνεται στο σπίτι του καθενός μέσα, δεν το ξέρουμε. Οι μεγάλοι καυγάδες για το πρώην ζευγάρι είχαν αρχίσει από τις 12 Μαΐου, όπου είχε γίνει και η μήνυση από την 36χρονη γυναίκα. Οι απειλές του φερόμενου ως δράστη ήταν ακόμα και σε πρόσωπα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον τους. Κοιμόφαγε το παιδί μου. Να είχα κι άλλο. Ήταν άρχα να τον πόνο μικρή. Τώρα πού να το ρίξω. Η μητέρα της 36χρονης Αρετής είναι απαρηγόρητη. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου και ενώ η Αρετή εργαζόταν, δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα των παιδιών της. Έλα στο σπίτι, αλλιώς θα σκοτώσω το κορίτσι. Λίγο νωρίτερα, ο 43χρονος δράστης, χρησιμοποιώντας ένα αντικλείδι, μπήκε στο σπίτι της γυναίκας του και κράτησε όμηρο την 13χρονη κόρη τους. Το κορίτσι έβαλε τις φωνές και κατάφερε να ξεφύγει με τη βοήθεια γειτόνισσας. Λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, η άτυχη γυναίκα έφτασε στο σπίτι με το αυτοκίνητό της και πριν προλάβει να βγει από αυτό, ο άνδρας πήδηξε από τον μπαλκόνι του σπιτιού στο καπό του αυτοκινήτου, την πυροβόλησε 2 φορές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Εγώ άκουσα τοπικές, άκουσα φωνές, ανδρικές φωνές, όχι γυναικεία φωνή. Έστειλε μήνυμα η κοπέλα στη γειτόνισσα από πάνω και πήγε κρυφά και πήρε και τον πήρε μέσα. Η γειτονιά άκουγε συχνά τους καυγάδες του πρώην ζευγαριού, το οποίο το τελευταίο διάστημα είχε χωρίσει. Η παθολογική ζήλια του δράστη όπλησε το χέρι του, λέει η μητέρα του θύματος. Συλλήβει πολύ, έπινε αυτός. Έπινε πολύ. Και το έλεγα, παιδί μου, γιατί δεν φτιάνει το φορτηγό σου, να πάει να ξεχνάς. Όχι, δεν το φτιάνω, θα σκοτώσω την κόρη σου, θα σκοτωθώ κι εγώ. Τα παιδιά μου να φλάξει. Και το έλεγα, με λες βλακίες. Την είχατε δει ποτέ χτυπημένη? Πολλές φορές. Πολλές φορές. Χτυπημένη στο πρόσωπο, δηλαδή χτυπάει στο πρόσωπο, μουνιές και λοιπά. Ναι. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το ενδιαστάσει ζευγάρι ερχόταν σε αντιπαράθεση. Τον περασμένο Μάιο και πριν 2 μέρες, το θύμα είχε καταγγείλει τον φερόμενο ως δράστη για ενδοοικογενειακή βία και για απειλές. Πρώτη φορά η άτυχη γυναίκα κατήγγειλε τον ενδιαστάσει σύζυγό της τον περασμένο Μάιο για ενδοοικογενειακή βία. Ο 43χρονος απάντησε με μήνυση προς την 36χρονη και στο δικαστήριο αθώθηκαν και οι δύο. 40 ώρες πριν την γυναικοκτονία, η 36χρονη πέρασε και πάλι το κατόφλι του αστυνομικού μεγάρου και τον κατήγγειλε για δεύτερη φορά. Ο δολοφόνος κρύφτηκε και δεν εντοπίστηκε εντός αυτοφόρου από τις αρχές, ενώ η αδικοχαμένη αρετή είπε όχι στο panic button και στη φιλοξενία σε δομή. Όσο για το όπλο του φόνου, η αστυνομία απαντά. Την 12η Μαΐου 2024, κατόπιν σχηματισμού δικογραφίας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τις αρμόδιες αρχές, είχε αφαιρεθεί το όπλο από την κατοχή του δράστη. Ωστόσο, ένεκα αθώσεις αυτού, με απόφαση του μονομελούς πλημμυολιδικείου Αγρινίου και όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον δεν έχει γίνει χρήση του όπλου στο περιστατικό μετά από 15 ημέρες, του αποδόθηκε εκ νέου με σχετική αίτησή του. Άλλη μια γυναικοκτονία σήμερα. Άλλη μια γυναίκα θύμα δολοφονικής βίας την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται να ποινικοποιήσει τη γυναικοκτονία ως αυτοτελές κακούργημα. Το πρώτο εξάμηνο του 2024 σημειώθηκαν 8 ανθρωποκτονίες με θύματα γυναίκες και δράστες σύζυγο ή σύντροφο.